νοσηλευτή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται για βιασμό. Για ό,τι έκανε σε μια 23χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο. Να θυμίσω ότι χθες αποκαλύψαμε και άλλες περιπτώσεις όπου ο ίδιος άνθρωπος είχε δεχτεί καταγγελίες. Να θυμίσω επίσης ότι από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι ήταν κάτι το οποίο ήξεραν και ξέρουν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και κακώς, θα επιμείνω να το λέω, κανείς δεν είχε μιλήσει. Πάμε να δούμε τι έγινε στα δικαστήρια και μετά να σας δώσουμε και τα νέα της τελευταίας στιγμής γι' αυτό. Ο κατηγορούμενος νοσηλευτής στην Πάτρα. Ο ανακριτής άκουσε τους ισχυρισμούς του μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του για βιασμό μια 23χρονη γυναίκα και πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση. Τελικά η απόφαση που έκρινε προς το παρόν την τύχη και το μέλλον του ανθρώπου αυτού ήταν να μην διαταχθεί η προφυλάκηση του συγκεκριμένου ανθρώπου και βεβαίως του επευλήθηκαν οι συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο σχετικό έγγραφο. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ. Είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα κάθε 15 ημέρες, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι να γίνει δίκη. Δεν υπάρχουν καταχωρημένες προηγούμενες καταγγελίες κάποιας παράνομης πράξης του συγκεκριμένου ανθρώπου και ούτε και θα προκύψουν στο μέλλον. Η καταγγελία που προκάλεσε σάλλο στην Πάτρα έγινε από γιατρό την περασμένη Κυριακή. Ακολούθησε η μήνυση της 23χρονης για βιασμό με τον κατηγορούμενο να δηλώνει από την πρώτη στιγμή στο Live News Αθώος. Αυτά που δηλώθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είμαι ένας τελευταίος 20 χρόνια. Έχω ξαναζωθεί πάρα πολύ γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει την εικόνα μου. Αλλά εντάξει, εγώ βασίζομαι στη δικαιοσύνη που θα προβεί μπροστά. Η 23χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για βιασμό με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του. Τρελάθηκα όταν μου το είπε. Εγώ έλειπα. Μετά από λίγο, η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Δεν την έχω ρωτήσει κι εγώ για να μην ξύνω πάλι πληγές. Υπάρχει γιατρός που μπορεί να διαβεβαιώσει. Όταν ηρεμήσει λίγο, φαντάζομαι και η ίδια θα μιλήσει. Η αρχική καταγγελία σε βάρος του νοσηλευτή είχε γίνει από γιατρό του νοσοκομείου που το βράδυ της Κυριακής εφημέρευε. Πήρε τα δείγματα και προσέφυγε για να τα στείλει στο εργαστήριο. Έμεινε ο νοσηλευτής με την 23χρονη και βγήκε μετά από λίγο η 23χρονη γυναίκα μαζί με τον πατέρα της και κατήγγελαν σεξουαλική παρενόχληση και λεκτική αλλά και σωματική από τον νοσηλευτή. Στο Live News ο κατηγορούμενος νοσηλευτής περιέγραψε τα γεγονότα διαφορετικά. Δεν πήγα ποτέ σε ένα δογονισμό μόνος μου μετά ή δεν είχα λόγο να κάνω, αυτό. Εγώ την είχα κάνει τη δουλειά μου τον νευρολόγο και μετά παρέμεινα στο παθολογικό γιατρείο όπου είχαμε συνεχή ροή των περιστατικών και του ΕΚΑΒ. Όλο αυτό μπορώ να το βεβαιώσω ότι εγώ δεν έφυγα καθόλου. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και μια σειρά από άλλες καταγγελίες σε βάρος του 50χρονου από ασθενείς στα νοσοκομεία που εργαζόταν. Τον γνώρισα. Μόλις τον είδα, λέω εντάξει. Συνεχίζει ακόμα να κάνει αυτό. Είναι στραμμένος ο άνθρωπος, είναι δηλαδή άρρωστος. Όπως καταγγέλει στο Live News η γυναίκα, η δική της περιπέτεια εκτυλίχθηκε πριν από 10 χρόνια, όταν όπως υποστηρίζει ο νοσηλευτής, προσπάθησε να βιάσει την ίδια και την ύφη της. Η κοπέλα λοιπόν είχε τον άντρα της στο νοσοκομείο, κάτι είχε χτυπήσει, είχε στραμπουλήξει το πόδι του τότε ο γιος μου και πήγανε σαν ζευγάρι στο νοσοκομείο. Ήτανε καλοκαίρι και φορούσε ένα στράπλι φουστανάκι. Και κάποια στιγμή αυτό δεν ξέρω πώς την ξεμονάχιασε σε ένα χώρο του νοσοκομείου και της κατεβάζει το στράβες και προσπάθησε να τη φιλήσει. Ο 50χρονος νοσηλευτής όχι μόνο αρνείται την τωρινή καταγγελία για το βιασμό της 23χρονης, αλλά διαψεύδει κατηγορηματικά πως έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ανάλογα ζητήματα. Στο παρελθόν δεν σας είχε κατηγορήσει κάποιος? Όχι. Το περιβάλλον της 23χρονης που κατήγγειλε τον νοσηλευτή για βιασμό τονίζει πως η γυναίκα είναι αποφασισμένη να κυνηγήσει την όλη υπόθεση μέχρι ο νοσηλευτής να καταδικαστεί. Με τον 50χρονο πάντως να παίρνει πριν από λίγο το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του. Πάμε στον Απόστολο Βουλτή στην Πάτρα για να μας πει τα τελευταία νέα και την αντίδραση του ανθρώπου αυτού, του κατηγορούμενου, στην απόφαση της δικαιοσύνης να μην προφυλακιστεί αλλά να πάει στο σπίτι του. Για πες μας, Απόστολο.
Καλησπέρα από την Πάτρα. Για δύο περίπου ώρες πρέπει να πούμε ότι απολογείται στον ανακριτή ο 50χρονος νοσηλευτής. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Πάτρας, φαινόταν ανακουφισμένος. Το ίδιο ανέφερε και ο δικηγόρος του, λέγοντας ότι ουσιαστικά δικαιώθηκε, καθώς δεν υπάρχει καμία καταγγελία εις βάρος του για το παρελθόν. Και για την καταγγελία της 23χρονης λέει ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του. Και όλα αυτά θα φανούν στο δικαστήριο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Ακούσαμε πριν και στο. Καλά, ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όρους. Αφέθηκε ελεύθερος, κατηγορούμενος είναι, με κατηγορία βαρύτατη, δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και σε δίκη, ναι, θα πάει. Έτσι, για να μην. Όλο το υπόλοιπο. Απλώς πρέπει να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η προφυλάκηση γίνεται στην περίπτωση που κάποιος τελέσει και κατ' επανάληψη ένα αδίκημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το δικαστήριο έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να τελέσει στο νοσοκομείο. Γιατί και πάλι, από το νοσοκομείο έχει αποκριθεί εφόσον είναι κατηγορούμενος. Απόστολος, ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και δε εναντίον του, έτσι. Ναι, προφανώς. Θέλω να δούμε τώρα τον κύριο Πετρόπουλο. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι εργαζόμενος και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Κύριε Πετρόπουλο, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και θέλω να θέσω και σε εσάς αυτό που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Το λέγαμε και με τον πρόεδρό σας χτες. Οι καταγγελίες υπήρχαν. Στο νοσοκομείο ήταν γνωστό ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, καταγγελίες υπήρχαν σε εισαγωγικά. Υπήρχαν στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Γραπτές καταγγελίες δεν είχαν κατατεθεί ποτέ. Οπότε δεν μπορούσε κανένας να μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλοι ξέραμε ότι ήταν λίγο επιρρεπής σε αυτά τα ζητήματα. Ποτέ βεβαίως δεν είχε φτάσει στο σημείο αυτό που έφτασε το καταδικαστέο γεγονός, το προχθεσινό. Κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη και να πω το εξής. Ο κύριος Πετρόπουλος περιγράφει τα πράγματα έτσι όπως και σε εμάς έχουν φτάσει. Αυτό που λέει είναι. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή η έκφραση ήταν λίγο επιρρεπής. Οργίζει. Τι θα πει λίγο επιρρεπής? Ένας άνθρωπος ο οποίος προβαίνει σε τέτοιες πράξεις δεν είναι λίγο επιρρεπής, είναι εγκληματίας. Αυτά που έκανε τότε δεν ήταν τόσο γνωστά, δηλαδή βία και γνωστά στο μέγεθος, στο σύνολό του σε εμάς. Απλά εμείς δεν είχαμε κάποιες χειροπιαστές, κανένας από εμάς, ούτε οι διοικούντες, κάποιες χειροπιαστές καταγγελίες που να μπορεί να στηρίξει κάτι και να το προχωρήσει. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι ίσως και να ήταν και ένα παθολογικό πρόβλημά του αυτό, να μην ήταν δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, να είχε πράγματι πρόβλημα, να ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βέβαια δεν είχε ακουστεί κάτι και όλοι εκτιμούσαμε ότι ίσως είχε συνετιστεί ή ίσως είχε πάει και σε γιατρό, ίσως το είχε ξεπεράσει, είχε και άλλα προβλήματα βέβαια που αντιμετώπιζε, είχε χωρίσει πρόσφατα, είχε πάει και στο πανεπιστήμιο και φοιτούσε, απέκτησε την ΠΕ κατηγορία και πιστεύαμε ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που ήταν. Ή που είχε δείξει ότι ήταν κατά το παρελθόν. Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε, καταλαβαίνω τι λέτε. Και θα πω ξανά ότι αυτά που λέει ο κύριος Πετρόπουλος τα έχουμε ακούσει και εμείς, είναι προϊόν του ρεπορτάζ μας. Αυτό που δυσκολευόμαστε όλοι να καταλάβουμε είναι πως σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, όπως είναι οι εργαζόμενοι ενός νοσοκομείου, υπάρχει και η υπόνοια ότι ένας νοσηλευτής μπορεί να έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα, μια ψυχική διαταραχή, η οποία να τον οδηγήσει σε τέτοια συμπεριφορά, και όλοι εσείς δεν μαζεύεστε να πείτε, ας πάει τουλάχιστον να κάνει μια εξέταση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν μπορώ να το συλλάβω ούτε και να το αποδεχτώ. Γιατί είναι νοσοκομείο, είναι έτσι. Σε οποιοδήποτε χώρο το ίδιο θα ήταν. Ξέρετε, αλλά πολύ παραπάνω το νοσοκομείο, τους γιατρούς. Ναι, κάποιος θα έπρεπε κάτι να εισηγηθεί πάνω σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις και γι' αυτό πιστεύαμε ότι είχαν τα πράγματα διορθωθεί. Και φαίνεται να είχαν διορθωθεί. Δεν ξέρω αν συνέβη κάτι άλλο πρόβλημα πριν από αυτό το μεγάλο το τερατώδες που έγινε προχθές και δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά τα δικά μας. Αλλά έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν μας απασχόλησε για τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό υποθέσαμε όλοι ότι πλέον εντάξει, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Πετρόπουλο. Είναι μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και βέβαια αυτό στο οποίο πατάει και ο κατηγορούμενος. Μα δεν υπάρχουν, λέει, άλλες καταγγελίες επίσημες. Ήταν ένα κοινό μυστικό στο νοσοκομείο. Και δεν είναι τυχαίο ότι η καταγγελία, αυτή που έγινε τώρα και οδήγησε στην κατηγορία του βιασμού, στηρίχθηκε από γιατρό του νοσοκομείου, από γυναίκα γιατρό του νοσοκομείου. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί κανείς να χωνέψει ότι αυτό το πράγμα. Το ξέραν όλοι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τέτοια συμπεριφορά και δεν είπε κανείς, όχι, εδώ πρέπει να παρέμβουμε. Πριν φτάσουν τα πράγματα εκεί που φτάσανε με το νεαρό κορίτσι. Πού το έκανε τελικά τη μήνυση. Να πούμε το διαγωνισμό μας για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είπαμε μέσα σε αυτά.